Εκφράσαμε την αλληλεγγύη μας εδώ στη δομή που φιλοξενεί ασυνόδευτους ανήλικες πρόσφυγες όπως και γενικότερα χρειάζεται η αλληλεγγύη όλου του ελληνικού λαού στο δράμα που βιώνουν αυτοί οι άνθρωποι διωγμένοι από τις πατρίδες τους εξαιτίας των πολέμων, της εκμετάλλευσης, της φτώχειας. Ε, είμαστε αντίθετοι και καταδικάζουμε από την πρώτη στιγμή κάθε ρατσιστική, φασιστική, αντιδραστική, ξενοφοβική φωνή σε όλη την περιοχή όπως και σε όλη την Ελλάδα που δεν δείχνει τους πραγματικούς ενόχους αλλά δείχνει μόνο τα θύματα αυτής της κατάστασης που είναι οι πρόσφυγες. Και βεβαίως επαναλάβαμε για μια ακόμη φορά την αντίθεσή μας και στη συνθήκη του Δουβλίνου και στην Κοινή Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας η οποία έχει οδηγήσει σε επικίνδυνα μονοπάτια την εξέλιξη αυτού του ζητήματος. Άμεσα θα πρέπει οι πρόσφυγες να πάρουν το δρόμο για τις χώρες προορισμού τους. Θα πρέπει στο διάστημα που βρίσκονται εδώ να ζουν σε αξιοπρεπείς συνθήκες, ανθρώπινες συνθήκες, ιδιαίτερα τα ασυνόδευτα ανήλικα παιδιά, και βεβαίω εκφράσαμε τη συμπαράστασή μα και την αλληλεγγύη μα σε αυτή εδώ τη δομή στην Καρίτσα του νομού Λάρισα, που κάνει μια προσπάθεια μέσα σε δύσκολες συνθήκες, αντίξωες συνθήκες. Χρειάζεται ενίσχυση αυτής της δομής όλων των δομών, να γίνουν κρατικές δομές, να πάρουν και να υπάρχουν μόνιμοι εργαζόμενοι, όχι ορισμένου χρόνου συμβασιούχη, αλλά ορίστου χρόνου να γίνουν όλοι οι εργαζόμενοι σε αυτές τις δομές και βεβαίως με στελέχωση όλων των ειδικοτήτων. Είτε αφορούν την ψυχική κοινωνική ένταξη αυτών των παιδιών, ιδιαίτερα όταν μιλάμε για ανήλικους πρόσφυγες, είτε αφορούν την εκπαιδευτική τους διαδικασία, την κανονική τους κοινωνικοποίηση, σε όλη αυτή την πορεία. Από αυτή τη σκοπιά θα πρέπει να ενταχθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία. Είναι ευθύνη του κράτους, είναι ευθύνη των, του τοπικού κράτους, της τοπικής διοίκησης, της περιφέρειας, των δήμων να ασχοληθούν με αυτά τα ζητήματα και βεβαίως να ενισχύσουν και χρηματοδοτώντας και επιλύοντας προβλήματα όπως είναι για παράδειγμα απαραίτητο άλλωστε για παιδιά, για ανήλικους, η άθλησή τους, να υπάρχουν αθλητικά κέντρα, γήπεδα ή άλλες δραστηριότητες που μπορούν να συμβάλλουν σε αυτό που λέμε κανονική εξέλιξη της προσωπικότητάς τους. Αυτά τα λίγα θα ήθελα να σας πω. Υπάρχουν πάρα πολλές πλευρές σε αυτό το ζήτημα που το ΚΚΕ έχει αναδείξει και σε συνεργασία και με τις δομές και με τους εργαζόμενους που μοχθούν σε αυτό εδώ τον τομέα, θα κοιτάξουμε να τα προωθήσουμε και μέσα στη Βουλή, στα Υπουργεία, στην κυβέρνηση, αλλά οπωσδήποτε και στους δρόμους του αγώνα, έτσι όπως κάνει πάντα το ΚΚΕ.